Οπότε η τελευταία φορά που συναντιόμαστε μαζί μας ήταν στις 5 Ιουλίου. Στην ίδια χώρα. Αυτό είναι η ευκαιρία που πρέπει να πούμε κάποια πράγματα. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω πει δύο μεγάλες αμφάνειες και δεν είμαι πάρα πολύ καλά. Αλλά όλα θα πάνε καλά γιατί τελειώνουμε σχολείο και εδώ αρχίζει η ζωή μας. Ολόκληρη η ζωή μας αρχίζει τώρα. Ό,τι καρτό ήταν ένα αστείο. Εδώ αρχίζει η πραγματικότητα. Ήτανε ο προετοιμασμός και να βγούμε έξω. Είχα ένα πολύ αγαπημένο δάσκαλο πριν από πολλά χρόνια. Αυτές τις μέρες τις τελευταίες πάντα έλεγε, θυμάμαι σε μια ομιλία που έκανε πολύ ωραία σε μια αποφύτηση, έλεγε ότι είναι το τέλος της εποχής των συμβουλών. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε δηλαδή ότι από εδώ και πέρα δεν θα παίρνετε πολλές συμβουλές. Τέρμα το σχολείο! Λοιπόν, έχω να πω. Αντεγιά, ρε! Η Λίδα, τον Γκρέγκο. Το IP2. Όλα τα. Τέλειο, τέλειο, τρομερό. Επιτέλους τελείωσε. Τρέλα! Τρέλα! Καμάτα, τελειώνουμε. Τι άλλο θα μπορούσε να θέλει κάποιο, ειδικά όταν έχει μαθεί το Τζούλι και το Γαραβάνι. Και μένα, και μένα, και μένα! Σε λίγες ώρες θα τελειώσει αυτό το μαρτύριο που ονομάζουμε. Δεύτερο. Δεν θέλω να πάθουμε πέρευση. Πρέπει να δηλώσω ότι παρόλο που ήταν πολύ δύσκολη χρονιά, τα καταφέραμε και περάσαμε. Διαβάσαμε, στη φυσική. Προσπαθήσαμε, ξυσαμίσθηκαμε. Τώρα το Πάσχα δεν θα βγούμε καθόλου. Και ο Μπιλ προσπάθησε. Το τελευταίο που θέλω να πω, αυτή η χρονιά είναι καλύτερη και ζήτω μέσα. Θέλω να πω ότι τελειώνουμε σήμερα. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους μας και προσπαθήσουμε. Ότι ήμασταν οι καλύτεροι που έχουμε περάσει το εμείς. Αυτό και καθημαϊκά αλλά και με πλάκα. Οπότε θα είναι. Αυτό ξέραμε. Ξέρουμε. Γεια σας κύριε Βαγγελάτε. Για το σκάδαλο με τα ομόλογα τι έχει να πει. Με τον Τζιτουρίδη. Μπράβο στον Τζιτουρίδη. Είμαι μεθυσμένος, κουρασμένος. Χαίρετε. Μια στο BU ξέρεις πως θα λέμε. BU το κόρη. Θα συνεχθούμε τώρα με τον Κώστα. Εγώ έχω βγάλει την νυχτερινή του Σουπέμπου. Αυτό δεν έχει καταφέρει να την βγάλει ποτέ. Σεξ. Και όποιος θα δείξει. Σε βρωμακόλλης. Ευχαριστώ ρε. Τι έγινε να πείτε για τα IP2? Δεν σας γνώρισα πολύ καλά γιατί... Καλή επιτυχία. Πάρα πολύ καλά παιδιά να σου πω. Μας πει εγώ. Το IP2 είναι τα καλύτερα παιδιά που πέρασαν ποτέ από εδώ. Ένα σχόλιο πρώτα για το IP2 που φεύγει. Την κάμερα. Στην κάμερα, στην κάμερα. Φεύγει. Φεύγει. Επιτέλους φεύγει. Θέλω να πραγματοποιηθούν τα όνειρά σας και οι ευχές σας. Ναι. Αυτός υπάρχει. Η κλασική ευχαία. Η κλασική, δεν είμαι πρωτότυπη. Εγώ είμαι scientist, δεν είμαι φιλόλογος. Εντάξει, παιδιά, όχι αυτό. Με αποκλείεται αυτό. Την τρώγανε τα πάντα, παιδιά. Τα πάντα. Εγώ θα τα δω. Δεν σου λαβαίνω. Μεγάλη αισιοδοξία είναι μεγάλο προσόν. Έχει το IP2, ελπίζω να μεγαλώνει ότι είναι δικαιολογημένη. Πάντως για το match πρέπει να πούμε ότι ήταν foul. Ναι, για το match το οποίο δεν παίξαμε, ευθύνεται τα αποκλειστικά και το IP2. Και για βάζοντα καταστραμμένα. I wish I don't see you in the next near future. Good luck on your exam. When we see the word IP2. What do you think of? I think of a pretty guy. That's an image. It's a tallish guy, blonde. George. That's what I think of. Me, it's George, me. My brother. And your I eat them. They're round, sort of doughy things, calories. I think it's very good. And I tend to think of those every time someone says the graduating class.
χρόνια κάπου. Το δικό μου. Θα έχω ανοίξει ένα δικό μου μαγαζί στο Μοναστηράκι με πίνακες και έργα τέχνης. Χρήστο, καλημέρα. Χρήστο, σε 20 χρόνια μου δάσε. Θα έχετε παντρευτεί και θα έχουμε παιδάκια. Θα έχουμε παιδάκια. Ναι. Όταν εγώ 20 χρόνια μετά θα βλέπω το βίντεο, θα είμαι ένα απλός επιστήμονας. Θα έχω ανακαλύψει το διακτηνισμό, θα έχω ανακαλύψει. Βικτόρια, ως candidate του BP Σφόρδη, με μόνο 40 και χωρίς καμία απέτηση στα χάη. Πώς νιώθεις? Διευθύνουν σύμβουλο σε μια πολυεθνική εταιρεία στην Αμερική. Ναι. Στον εαυτό σου μετά από 20 χρόνια. Το βλέπω ψηλά. Το βλέπω και κάπου εκεί. Στεφανό. Όχι, θα είμαι μια άνεργη ηθοποιός. Θα γίνεις ηθοποιός. Κι εγώ. Θα γίνεις ηθοποιός. Και θα είμαι στο environmental department σε μια μεγάλη εταιρεία στον κόσμο και θα καταλήξει ο διευθυντής της. Θα πουλάει πορτοκάλια στη λαϊκή. Ένα τελευταίο πράγμα που θέλω να πω πριν κλείσει η κασέτα είναι ότι αγάπησα τη Μαρίλη και θα την αγαπάω για πάντα. Να και εσύ! Σε ένα αεροπλάνο. Σε ένα αεροπλάνο και θα σε μεταπολίσεις. Ένα ταξιδεύω, δεν ξέρω. Σημελίνα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι θα είναι ένας από τους πιο σημαντικούς Έλληνες που έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη την τελευταία μέρα. Δεν έχει σημασία πόσα χρόνια ξέρω τον καθένα. Τα τελευταία αυτά δύο χρόνια μας έπαιρναν όλους πάρα πολύ κοντά. Και σας αγαπάω πάρα πολύ. Hello! Στο μέλλον θα ξαναβρεθούμε, πιστεύω. Μέλλον θα ξαναβρεθούμε. Κι εγώ.